5 εκατομμύρια περισσότερους επιβάτες από και προς την Ελλάδα μπορεί να μεταφέρει η Ryanair τα επόμενα τρία χρόνια με την προϋπόθεση η κυβέρνηση να μηδενίσει το φόρο στάθμευσης στα αεροδρόμια τουλάχιστον για την περίοδο του χειμώνα δήλωσε χθες από τα Χανιά ο εμπορικός διευθυντής της εταιρείας David O'Brien. Ανακοινώνοντα το καλοκαιρινό πρόγραμμα τη Ryanair, παρατήρησε ότι η Ελλάδα, μια χώρα με τόση ιστορία, τόση φυσική ομορφιά και τέτοιο καιρό, έχει αποτύχει στην προσέλκυση επισκεπτών, ενώ αναφέρθηκε στην κακή συνεργασία τη εταιρεία με την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο ευθύνεται για τη μία αύξηση των δρομολογίων από και προ τα χανιά. Προσφέραμε στην προηγούμενη Υπουργό Τουρισμού τη διατήρηση του δρομολογίου Χανιά Λονδίνο και το χειμώνα εάν μπορούσε να μας εξασφαλίσει μηδενικού φόρους αεροδρομίου. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο για έναν Υπουργό Τουρισμού να πείσει τον Υπουργό Οικονομικών για παράδειγμα, αλλά η προηγούμενη κυβέρνηση εκτίμησε λάθος την κατάσταση. Θα είχατε απευθεία σύνδεση των Χανίων με το Λονδίνο και το χειμώνα, εάν η κυβέρνηση αφαιρούσε τους φόρους. Ανταυτού, Έχετε και πάλι μηδενικά έσοδα από φόρους, αλλά και κανέναν επιβάτη. Σήμερα συναντηθήκαμε με τον Υπουργό Οικονομίας Γιώργο Σταθάκη και την αναπληρώτρια Υπουργό Τουρισμού Έλενα Κουντουρά και τους είπαμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να επαναλάβουμε την πρότασή μας όχι μόνο για τα Χανιά, αλλά και για άλλα ελληνικά αεροδρόμια. Μας άκουσαν προσεκτικά, δεν περιμέναμε μία απάντηση σήμερα, αλλά ελπίζουμε ότι θα το εξετάσουν σοβαρά και θα καταλάβουν το νόημα της πρότασής μας. Ο εμπορικό διευθυντή τη Ryanair προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, κάνοντα γνωστό ότι πρότεινε στην ελληνική κυβέρνηση αντί για ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων να προχωρήσει σε δωρεάν παραχώρηση σε οργανισμό που θα εγγυηθεί τι περισσότερε αφήξει. Αυτό που προτείναμε στην κυβέρνηση είναι αντί να πουλήσουν τα αεροδρόμια για 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ να τα παραχωρήσουν δωρεάν σε όποιον οργανισμό εγγυηθεί τους περισσότερους επιβάτες. Γιατί αν εγγυηθούν αύξηση της επιβατικής κίνησης θα πρέπει να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να το πετύχουν και αν αποτύχουν η συμφωνία ακυρώνεται. Γιατί 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ είναι πολλά λεφτά για τη δική μου ή τη δική σας τσέπη, αλλά δεν είναι τίποτα για ένα κράτος. Ειδικά για την παράδοση των κλειδιών της Ελλάδας σε οποιονδήποτε, είτε είναι μια γερμανική ή κάποια άλλη εταιρεία. Mm. Πολιτική τη εταιρεία είναι να δημιουργεί δρομολόγια σε προορισμού όπου τα τέλη στάθμευσης των αεροσκαφών τη είναι χαμηλότερα. Πέρυσι ξεκινήσαμε ένα δρομολόγιο μεταξύ του Μάτζεστερ και τη Πάφου. Αλλά οι αρχέ τη Πάφου αποφάσισαν να αυξήσουν τα τέλη σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά των Χανίων. Οπότε μεταφέραμε τις πτήσεις από την Πάφο στα Χανιά και όλοι οι κάτοικοι του Μάντζεστερ αποφάσαν να ταξιδέψουν στα Χανιά και περνάνε υπέροχα. Εάν τα πράγματα αλλάξουν, μπορούμε να μεταφέρουμε αλλού το δρομολόγιο. Αυτή είναι η φύση της δουλειάς μας. Η αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης ανακοίνωσε ρεκόρ κρατήσεων για το καλοκαιρινό πρόγραμμα του 2015 για τα Χανιά, το οποίο περιλαμβάνει δύο νέα δρομολόγια προς Γλασκόβη και Μάνσεστερ και περισσότερες πτήσεις προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι οποίες θα μεταφέρουν 935.000 πελάτες το χρόνο και θα στηρίξουν 935 παράπλευρες θέσεις εργασίας στο αεροδρόμιο Χανίων. Η Ryanair γιόρτασε την έναρξη του καλοκαιρινού προγράμματος για τα χανιά καθώς και τα 300 γενεθλιά της, διαθέτοντας θέσεις προσπόληση για το ευρωπαϊκό της δίκτυο με 30% έκπτωση για ταξίδια τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.